δεινή θέση βρίσκονται χιλιάδες πολίτες, εργαζόμενοι και συνταξιούχοι, που αδυνατούν να πληρώσουν από την τσέπη τους φάρμακα και γιατρούς. Ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, Μάριος Αλμάς, ανακοίνωσε ότι πληρώθηκαν τα οφειλόμενα του Μαΐου στους φαρμακοποιούς, ενώ τη Δευτέρα θα δώσει ολοκληρωμένο σχέδιο πληρωμών όλων των οφειλωμένων. Στο μεταξύ, στο χώρο των κινητοποιήσεων μπαίνουν τώρα και οι νοσοκομιακοί γιατροί. Η Γεωργία Μανταμάδου είναι μία από τους χιλιάδες συνταξιούχους που αυτή τη στιγμή αδυνατούν να πληρώσουν από την τσέπη τους τα φάρμακα που χρειάζονται. Πού να τα πάρω, κορίτσι μου, τόσα λίγα λεπτά να πληρώσω και φάρμακα, αυτό δεν γίνεται. Τα σκευάσματα που πρέπει να προμηθευτεί είναι αξίας 100 ευρώ. Αλλά από τη σύνταξη του συζύγου της απομένουν μόλις 288 ευρώ για να περάσει το μήνα. Και αυτά προτιμά να τα ξοδέψει σε τρόφιμα. 608 ευρώ. 650 ήταν αναπηρική και μας έκοψαν τα 48 και μείναν 608. Και με αυτά δίνω νίκη 320 και με τα υπόλοιπα περνάμε. Εγώ θέλω να πάω σε γιατρούς και δεν έχω λεπτά να πάω να δώσω γιατρούς, γιατί πληρώνεις και συμμετοχή στις εξετάσεις. Δεν περισσέπουν να τα δώσουν. Στην ίδια θέση βρίσκεται και ο 83χρονος Κοσμάς Αλεξανδρίδης, ο οποίος παίρνει φάρμακα για την υπέρταση αξίας 150 ευρώ. Πήγα σε όλα τα φαρμακεία, μου λέει δεν την εκτελούμε τη συνταγή. Πίσω σαν ανανεωθεί, κρατήστε τη. Και σημειωτέων πλήρωσα και 10 ευρώ για να την πάρω τη συνταγή. Όπως μας επισημαίνει, ακόμα και αν είχε τα χρήματα, δεν θα αγόραζε τα φάρμακα. Γιατί είναι και η ταλαιπωρία μετά. Δεν είναι μόνο να πάει κανείς να τα πληρώσει, έστω κι αν έχει. Μετά έχουμε μακροχρόνιο. Πολύ αργή να πάρει την επιστροφή των χρημάτων. Την τραγική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει, καυτηρίασαν οι συνταξιούχοι της Θεσσαλονίκης, στείνοντας ένα τσαντήρι μπροστά από τα γραφεία του ΕΟΠΗ στην Αριστοτέλους και μοιράζοντας το κατοχικό φαγητό κατσαμάκα. Με τα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση, μας θυμίζει κατοχή. Μας χρωστάνε, δεν τους χρωστάνε. Την ίδια στιγμή στη Βουλή, ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας ανακοίνωνε ότι πληρώθηκαν τα οφειλόμενα του Μαΐου στους φαρμακοποιούς. Σήμερα πληρώθηκε ο Μάιος. Όλος. Μέχρι αύριο μεθαύριο θα δώσουμε ένα ολοκληρωμένο, αφού έχουμε την εικόνα από τα ασφαλιστικά ταμεία, ένα ολοκληρωμένο κατά προσέγγιση σχέδιο πληρωμών στους φαρμακοποιούς. Θα ξέρουν μέχρι 31 Δεκάτου περίπου τι θα πάρουν από τον οργανισμό. Πηγαίνετε κατευθείαν και χτυπήστε την πηγή του προβλήματος για να υπάρξει ρευστότητα στον ΕΟΠΗ. Χτυπήστε τις πολυεθνικές. Και τι σημαίνει αυτό? Έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε, να εξισώσετε καταρχάς την νοσοκομιακή τιμή με την ασφαλιστική, που τόσα χρόνια δεν υπήρχε ασφαλιστική τιμή στα ταμεία. Μετά την εντολή πληρωμής των οφειλωμένων του Μαΐου, ο πρόεδρος του ΕΟΠΗ ζήτησε από τους φαρμακοποιούς να κάνουν κι αυτοί από την πλευρά τους ένα βήμα μπροστά. Παράλληλα, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών αποφάσισε να συνεχίσει και την επόμενη εβδομάδα την πενθήμερη επίσκεψη εργασίας στην παροχή υπηρεσιών υγείας στον ΕΟΠΗ.